Ο στόχος της δημιουργίας ενός πράσινου εκπαιδευτικού ιδρύματος για την διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πλέον κοντά. Η ένταξή του σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε συνδυασμό με την δημιουργία πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αντικατάσταση των συμβατικών αυτοκινήτων με ηλεκτροκίνητα δημιουργούν προοπτικές για μείωση του ενεργειακού κόστους, αφήνοντας ταυτόχρονα σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα. Τα τελευταία χρόνια έγινε ένα μεγάλο έργο το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, που είναι το φωτοβολταϊκό πάρκο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένα πολύπαθο θα το χαρακτήριζα έργο, διότι ξεκίνησε με την αρχή της θητείας της τελευταίας Πριτανίας του κυρίου Διαμαντόπουλου το 2017 και ολοκληρώνεται τώρα που είναι 2022. Το φωτοβολταϊκό πάρκο του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, καλύπτοντας το 15% των ενεργειακών αναγκών του Ιδρύματος. Στα σχέδια της Πριτανικής Αρχής, ωστόσο, είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο για τα σημερινά δεδομένα. Είναι ισχύως 300 kW, το οποίο ήταν το όριο το οποίο υπήρχε την περίοδο που προκυρισόταν ο διαγωνισμός, δηλαδή πήγαμε στο μέγιστο που μπορούσαμε να πάμε, και αυτό θα μας καλύψει ένα ποσοστό περίπου 12 με 15%. Αυτή είναι η εκτίμηση, θα το δούμε ακριβώς όταν μπει σε λειτουργία. Σε δεύτερη φάση δρομολογείται η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Πολυτεχνείου, στα οποία υπάρχουν εμφανείς φθορές από τον χρόνο. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η έναρξη των εργασιών είναι θέμα χρόνου. Είναι ένα έργο το οποίο εγκρίθηκε το 2019. Και έχει ύψος περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει μια συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ήδη η νέα τάση έχει οδηγήσει την Πριτανική Αρχή σε αντικατάσταση όλων των υπηρεσιακών συμβατικών αυτοκινήτων με ηλεκτροκίνητα, ενώ για τις μετακινήσεις του προσωπικού αλλά και φοιτητών μέσα στην Πολυτεχνιούπολη εγκαταστάθηκε δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως από την τεχνική υπηρεσία για τη συντήρηση οι υπαλλήλοι μας, ώστε να κινούνται μέσα στην Πολυτεχνείουπολη εύκολα και γρήγορα και οικονομικά φυσικά, έτσι και οικολογικά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες οι οποίες καθημερινά αναδύονται σε διαφορετικά σημεία της Πολυτεχνείουπολης, και είναι πολύ πιο εύκολα πλέον με αυτό το μέσο να κινείται κανείς. Ταυτόχρονα, το Πολυτεχνείο Κρήτης σχεδιάζει να υλοποιήσει ερευνητικό πρόγραμμα για τη μετατροπή τουλάχιστον 3 ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε αυτοκίνητα αυτόνομης οδήγησης.